Λέω τώρα να κάνω την εισαγωγή για ένα θέμα το οποίο αγαπάω πάρα πολύ, για μια συνέντευξη. Δεν θα την πω συνέντευξη πάλι, θα την πω συζήτηση, την οποία έκανα με τον πολύ αγαπητό σε όλους Βασίλη Σκουλά. Ο Βασίλης Σκουλάς είναι λοιπόν η ζωντανή μουσική ιστορία της Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος όμως με μια σοφία που κουβαλάει στους ώμους του, έτσι θα το πω εγώ. Ξέρω ότι αν με ακούει αυτή τη στιγμή δεν θα χαμογελάσει, δεν θα συμφωνεί. Είναι σοφία όμως. Θα το καταλάβετε κι εσείς. Πήγα στα Ανόγια χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς συγκεκριμένο θέμα στο μυαλό μου για τη συνέντευξη. Ήξερα ότι η συζήτηση θα μας πάει από μόνη της. Λοιπόν, απολαύστε. Κύριε Βασίλη, βρισκόμαστε στην Ανατολή του 2019. Έχουμε έρθει στο χώρο σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για να μιλήσουμε για το 19 το οποίο διανύουμε ήδη, αλλά να πούμε δύο λόγια και για τα παλιά. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε. Να είστε καλά, είναι χαρά μου και χαρά μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ στο χώρο μου, στην Τελίνα, και θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για το καινούριο χρόνο, το 19, να είναι πιο ήπιο, πιο ανώδυνο, και θα εκφράσω όπως συνηθίζομαι και λέμε στην καθημερινότητα και στις μέρες αυτές των καινούριου χρόνου, κάθε χρόνο, να είναι ευχάριστος, να είναι πιο θερμός και θα πω να είναι και πιο ειρηνικός σε όλο τον πλανήτη και να πω και το άλλο, ότι πρέπει να βρεθούμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Ο χρόνος αυτός να δώσει μια αρχή, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη να έρθει σε επαφή ο ένας με τον άλλο και έτσι μπορεί να νιώσει μια εφορία ευχαρίστησης, ανάτασης και να πάρει ενέργεια ακόμα από ένα χαμόγελο, από μια συζήτηση, από μια κουβέντα, από μια στήριξη παρουσίας ανθρώπων. Έχει χαθεί αυτό, πιστεύετε? Θολμώ να πω ότι από τις εμπειρίες που έχω από μικρή ηλικία, που έχω πολλές εμπειρίες στη ζωή μου, οι άνθρωποι παλιά ήταν πολύ πιο κοντά ο ένας με τον άλλο, ενώ περνούσαν πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια. Ήταν ανάγκη επιβίωσης. Υπήρχε στέρηση στομαχική τροφής, αλλά υπήρχε μια ελπίδα, υπήρχε μια αισιοδοξία. Υπήρχε ένα όραμα μπροστά να αγωνιστώ και να επιβραβευτώ στην πορεία, να φέρω ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό υπήρχε σε όλους τους ανθρώπους. Υπήρχε βέβαια τότε αυτή η ψυχολογία, η ωραία και η ανάταση και η διάθεση των ανθρώπων. Σήμερα εγώ το κρίνω και το βλέπω ότι σήμερα έχουμε περισσότερο ανάγκη ψυχικής στήριξης παρά όχι στομαχικής, το ανάποδο. Γιατί φτάσαμε όσο εδώ πιστεύετε, φταίει η κρίση ή είναι οι εποχές τέτοιες, τα σημεία των καιρών? Και οι εποχές που κι εμείς ταυτιζόμαστε με τις εποχές και κυνηγάμε τον χρόνο, κυνηγάμε με μια γρηγοράδα τους ρυθμούς, τους περίεργους ρυθμούς της ζωής και νομίζουμε ότι θα, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα καλυτερέψουμε τα πράγματα. Αλλά όσο πιο απλά, πιο λιτά και πιο συνειδητοποιημένα, με πολύ ψυχραιμία και με πολύ νυφαλιότητα, να σκεφτείς το πιο απλό πράγμα, το οποίο είναι, αυτό το απλό πράγμα είναι η απόλαυση. Δεν σταθήκαμε εκεί, να κουμπίσουμε εκεί και να το δούμε και να το εμπεδώσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Θέλαμε με μια γρηγοράδα να κατακτήσουμε πολλά πράγματα. Και έτσι αποξενωθήκαμε ο ένας με τον άλλο και έχω πει κι άλλες φορές ότι από την περίοδο που σταμάτησε η γειτονιά, η παρέα της γειτονιάς, στις αυλές των ανθρώπων, να βρεθούν μετά τη δουλειά κάποια στιγμή, κάποια ώρα,
να κουβεντιάσουν, να μεταφέρει ο καθένας στην καθημερινότητα τα βιώματα, τις πληροφορίες που είχε μέσα από τη δουλειά του ο καθένας. Και να καλαμπορήσουν ή να γελάσουν και να ανταλλάξουν τέτοια πράγματα. Αλλά υπήρχε το άλλο πράγμα που αν ρωτήσεις τη μαμά σου, τη γιαγιά σου, θα σου πούνε ότι το σκουτελικό που δεν υπάρχει στην ορολογία σήμερα, τι σχέση είχε τότε. Είχε μια ωραία σχέση αρμονίας ανθρώπων. Δηλαδή έβρισκε η μαμά σου ένα πρωτοφανίστικο χόρτο που έβγαινανε την άνοιξη καιρού, έτσι. Και το έκανε χορτόπιτα. Και το ευχαριστιότανε και έπαιρνε το πιάτο, έβανε μερικές χορτόπιτες να πάει στη γειτονιά, να χτυπήσει τη γειτόνισσα. Κοίταξε μωρέ τι έβρικα σήμερα, τι έφτιαξα και ξέρω εγώ. Δεν ήταν ανάγκη για να χορτάσει, όχι. Αλλά αυτό είχε μια άλλη, ένα άλλο παρεδόση. Τα τελευταία όμως δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, τι διαπιστώναμε, στη Μεγαλοπόλη ειδικά, που εκεί πρωτοξεκίνησε. Έμενε στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνώριζανε στον άλλο. Και τώρα δεν ξέρουμε. Και δεν λέγανε καλημέρα και στον άλλο. Ναι. Δεν χαιρεθιότανε. Και αν τον χαιρετήσει ή του γελάσει, νομίζει ότι έχει πρόβλημα, ότι κάτι θέλει, κάτι αυτό περίεργο. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπετε και εσείς οι νέοι και τα αναλύετε, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Βέβαια. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτός ο χρόνος να βάλει μια αρχή, να δούμε πιο κοντά με τους εαυτούς μας και με τον συνάνθρωπό μας. Κοιτάζοντας πίσω τα παλιά τα χρόνια, το 18 και πολύ πιο πίσω, τι βλέπει ο Βασίλης Κουλάς? Ποια είναι η πρώτη εικόνα που του έρχεται στο μυαλό? Οι εικόνες είναι μια της ζωής διαδρομής που φέρνει και τα καλά και τα κακά. Και σε πιάνει και κάποιες φορές ορισμένες ανησυχίες βλέποντας ορισμένα πράγματα που ξεφεύγουν στην καθημερινότητα, ειδικά στις νέες γενιές. Αλλά είναι φορές και στιγμές που πιστεύω στις νέες γενιές, στη νέα γενιά που έχει καλά στοιχεία. Κάπου θέλει να κουμπίσει και να διαπιστώσει ότι εκεί θα νιώσει σιγουριά και θα πορευτεί με αυτό. Έχει μέσα τις ανησυχίες, έχει μέσα την ελπίδα, όλα αυτά. Και θα χρειάζεται κάτι, λίγο θέλει, αλλά αυτό το λίγο δεν ξέρω πώς θα βρεθεί και ποιοι θα το δώσουν. Και αυτούς τους νέους τους βλέπετε εσείς, τους βλέπετε στα γλέντια σας, στις παρέες σας, στο καφενείο. Συναναστρέφεστε μαζί τους, μιλάτε μαζί τους. Έχουν αλλάξει νέοι από τα χρόνια, το τρόπος με τον οποίο βλέπουν τη ζωή? Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ και με επισκέπτονται είτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις είτε σε διάφορες εκδηλώσεις και με χαιρετάνε από μικρή ηλικία, γιατί τα μικρά παιδιά το να δουν να σε χαιρετήσουν και βλέπεις ένα χαμόγελο, μια έκφραση στο πρόσωπό του, τη γλώσσα του σώματος, και με χαροποιεί διότι υπάρχει μια γεφύρωση γενεών που από μικρό παιδί που παίζω τη λύρα εγώ και πορεύτηκα με αυτό. Και βλέπεις τώρα ότι επικοινωνώ και με αυτή τη γενιά, με αυτά τα μικρά παιδιά. Αυτό βέβαια το έχουν μεταφέρει οι γονείς. Ναι. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες, ότι ο τάδες, αυτός και ξέρω εγώ, έρχονται και τεμπεδώνουν τα παιδιά και το αποτυπώνουν και βλέποντας το πρόσωπο που το έχει μυθοποιήσει ή το έχει πλάσει μέσα του, είτε από την τηλεόραση που σε βλέπει, είτε από το γλέντι. Μουσική, σαν να ακούσουν, ναι. Έτσι κάτι μακρινό. Και, ναι, και βλέπω τα... Υπάρχουν ωραία στοιχεία. Ωραία στοιχεία. Ωραία στοιχεία. Η Λύρα, ένα μεγάλο κεφάλαιο, η ζωή ολόκληρη για εσάς. Πράγματι είναι όλη μου η ζωή, από μικρό παιδί. Πόσα χρόνια τώρα? Από 7 χρονών τώρα. Κλείνω 60 χρόνια επαγγελματικά. Είμαι 72, 73 μπήκα τώρα. Από 12 χρονών στο επάγγελμα. Έχετε φανταστεί ποτέ τη ζωή σας χωρίς τη λύρα ή σκέφτεστε καμιά φορά αν δεν ήσασταν μουσικός, τι θα μπορούσατε να κάνετε? Βοσκός. Βοσκός. Ναι. Γιατί ταυτισμένος με το χώρο που γεννήθηκα, καλοσχήθηκα, εμπειρίες. Αυτό θα έκανα. Mm. Γιατί το περιβάλλον εδώ και ο χώρος και η οικογένεια γενικότερα, ας πούμε, είναι χτινοτροφική οικογένεια. Mm. Αν ήμουν εδώ στο χωριό θα έκανα αυτό ή θα έκανα το καφενείο με παράδοση του πατέρα μου, αλλά παραφερίζω όμως και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και αισθάνομαι πολλές φορές ότι γεννήθηκα με ένα δοξάρι στο χέρι. Και ευχαριστώ τον Θεό και τον κόσμο και τον χρόνο που διέγνησα και με
Βλέπω αυτή τη στιγμή και εισπράττω μια πολύ ωραία άβρα και αυτό με χαροποιεί και με ικανοποιεί. Την αγάπη του κόσμου. Την αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Mm. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύον. Είναι πράγματα τα οποία θα μείνουν έτσι και κάποια στιγμή θα ξελιπτούν. Αλλά τι μένει όμως. Μένει ένα έργο που αφήνεις και χτιμιέται με τον κόσμο, το τοποθετεί εκεί και ο χρόνος σε επιβραβεύει ανάλογα. Η μουσική είναι ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο, ένα όμορφο κεφάλαιο και για εσάς. Όμως, όπως στη ζωή κάθε ανθρώπου, φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν και δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές, στις οποίες όμως εσείς κληθήκατε να βγάλετε εις πέρας ένα γλέντι, να παίξετε σε μια εκδήλωση. Κάποια στιγμή που μέσα σας δεν ήσασταν καλά. Ήταν εύκολο να το διαχειριστείτε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε φορές στιγμές. Δεν πάνε να είσαι μουσικός ή τραγουδιστής ή οτιδήποτε. Άνθρωπος είσαι, έχεις από τους ανθρώπους, από την οικογένειά σου, κάποιο πράγμα θα συμβεί. Η ζωή τα έχει αυτά. Αλλά τι γίνεται τώρα, έχω διαπιστώσει όλα τα χρόνια, κλείνοντας μια εκδήλωση, που την κλείνεις πολύ πριν, γιατί οι άνθρωποι στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις κλείνουν και οργανώνουν πολύ πριν. Έρχεται όμως η στιγμή που πρέπει να πας και έχεις κάποια προβλήματα ανθρώπινα. Και σκεφτόμουν και λέω, αν ήταν τρόπος να μην εκτεθώ, να μην πάω και να πληρώσω, αν μπορούσα κάτι, αλλά να μην, σαν να μην είχα κλείσει. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και πρέπει να πας. Πάω με αυτό το βάρος που κουβαλάς. Όταν βγω να πιάσω τη λύρα και να αρχίσω να τραγουδώ, φεύγουν οι διαμαγείες όλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό. Τώρα δεν μπορώ να το αναλύσω και να πω αυτό. Νομίζω ότι όπως το λέτε είναι... Τι είναι. Είναι νομίζω αυτό το πράγμα που η μουσική που βγαίνει και έρχεσαι, ταυτίζεσαι με αυτό, με αυτή την αρμονία. Βγαίνει από τη γλώσσα του ανθρώπου που διαβάζεις και εκφράζεσαι ο άνθρωπος. Διότι εκείνη τη στιγμή είσαι ο θεραπευτής του ψυχικού του κόσμου. Είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο, όντως. Και όταν βλέπεις τον άλλον να χαίρεται, ακούγοντάς σε, βλέποντάς σε, συμμετέχοντας να χορεύει, να τραγουδεί μαζί σου, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Ο πιο δυνατός στίχος όλα αυτά τα χρόνια. Ανάλογα την περίσταση. Όλοι οι στίχοι έχουν μια εισάξη. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι οι οποίοι είναι κλασικοί και μπορεί να τις εκφράσει ανά πάσα στιγμή. Αλλά όλοι οι στίχοι, ανάλογα τη στιγμή που θα πάρεις το ερέθισμα και θα τοποθετήσεις αυτό εκεί, γιατί πήρες το ερέθισμα, είναι το τζίγλισμα αυτό που θα ταιριάσεις στο στίχο μέσα σε αυτή την περίπτωση. Τότε είναι πολύ δυνατός. Όπως τα ανέκδοτα. Τα ανέκδοτα δεν θα τα πεις ένα ανέκδοτο έτσι στα χάλα κατέβα. Όσο καλό και να είναι, αν το περιβάλλω, η στιγμή, η ώρα. Ξεχωρίζετε κάποιο εσείς. Κάποιοι το κρατάτε πολύ μέσα σε ένα στίχο τον οποίο τον αγαπάτε ιδιαίτερα και το δικό σας προσωπικό λόγο. Όλους τους στίχους αγαπώ. Όλους τους στίχους. Κατά καιρούς βέβαια μ' αρέσει και λέω κάποιους στίχους για να περνάω κάποια μηνύματα. Οι οποίοι είναι πολύ φιλοσοφημένοι και τόσο απλά τα πράγματα που τα λέω ανάλογα τις περιόδους που κρίνομαι ότι υπάρχει εδώ. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, η κρίση, γιατί η κρίση αξιών από εκεί ξεκινάει. Έτσι. Και αναφέρομαι πολλές φορές στα γλέδια που θα πω, λέω μερικές μαλλινάδες, οι οποίες είναι και παλιές και έχουν μια διαχρονικότητα και είναι πολύ σοφές. Οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, αυτοί τις κτίσανε, αυτοί πηρεαστήκανε από διάφορες συμπεριφορές από τους εαυτούς μας. Και τι γίνεται. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, αλλά συζητιέται και καμιά φορά, ότι μπαίνει στο λεωφορείο, δεν σηκώνεται ο νέος να κάτσει ο γέρος, μια άγιος γυναίκα να καθίσει, στο καφενείο κάθεται ο νεαρός κραπλωμένος ή οπουδήποτε, θα μπει ο ηλικιωμένος. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε σε λιγότερο, πολύ λιγότερο βαθμό. Λοιπόν, όλο αυτό το συζητούμε σε καθημερινή βάση, έτσι δεν είναι. Και τι λέει ο απλός άνθρωπος. Κάμε το αντέτι της ανθρωπιάς. Μα πράγμα δεν κοστίζει. Και δίνε την καρέκλα σου στο γέρο να καθίζει. Πόσο απλό είναι, έτσι. Πόσο απλό. Αυτή η μαντινάδα λοιπόν εμένα με εκφράζει και με αγγίζει. Όπως θα μπορούσα να πω και την άλλη,
όταν θες και κάνεις κριτική για να σε σεβαστούν και να εισπράξεις αγάπη, πρέπει να δώσεις αγάπη για να εισπράξεις. Για να απαιτήσεις σεβασμό, πρέπει να δώσεις σεβασμό. Και λοιπόν, λέει και πάλι ο στίχος ο άλλος, άνθρωπος που δεν σέβεται πρώτα τον εαυτό του, δεν πρόκειται να σεβαστεί ποτέ το διπλανό του. Άρα λοιπόν ξεκινάει από το προσωπικό μας πρώτα. Έτσι. Επομένως, αυτά είναι εμένα που με εκφράζουν περισσότερο. Είναι και συμβουλή που πέρα που, ναι, πέρα από τα ερωτικά, τα οποία όλα έχουν ερωτισμό και αυτά έχουν ερωτισμό μέσα. Γιατί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που πιστεύεται μέσα. Mm. Και εκεί μέσα είναι και ο ερωτισμός. Το να δώσεις την καρέκλα να καθίσεις ο ηλικιωμένος, ένας ανάπηρος, ένας άνθρωπος, συνάνθρωπος ο οποίος το θέλει. Έχει ερωτισμό μέσα. Ερωτεύεσαι με αυτό. Και σε ευχαριστεί, σε ικανοποιεί. Οικογένεια, πόσα παιδιά, εγγόνια. Έχω δύο αγόρια, δύο γιους και έχω και δύο γόνια από τον πρώτο μου γιο. Το ένα εγγόνι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω δει να τραγουδάει και μαζί σας σε μια εκδήλωση, έτσι. Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Ναι, αυτός έχει τα στοιχεία και πιστεύω ότι αν το συνεχίσει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποτέ. Θα θέλατε να ασχοληθεί κάποιο από τα εγγόνια με τη μουσική? Εγώ θέλω να ασχοληθεί και αυτό που λέω σε όλα τα παιδιά αλλά και στα εγγόνια μου. Αυτό που θέλεις να ασχοληθείς, να τα αγαπήσεις πρώτα. Αγάπη. Για να μην σε κουράσει και μην το κουράσεις. Mm. Λοιπόν, αν το έχεις μέσα σου, θα το κάνεις με ένα ωραίο τρόπο, με ένα σεβασμό, διότι θα σου δώσει περισσότερο βάρος ευθύνης. Δηλαδή, η παράδοση, και εμείς που λειτουργούμε στην παράδοση και είμαστε εκφραστές της παράδοσης, φέρνουμε πολύ περισσότερη ευθύνη από ένα απλό θνητό, το άνθρωπο ο οποίος στην καθημερινότητα θα κάνει κάποια πράγματα που, εντάξει, εμείς όμως δεν επιτρέπεται. Σας προβληματίζει τίποτα? Γιατί είμαστε πρότυπα. Σας προβληματίζει τίποτα με την παράδοση? Και το λέω αυτό με αφορμή και αυτό που μου είπατε. Είναι κάτι το οποίο σας στεναχωρεί? Είναι κάτι το οποίο σας βάζει να... Όχι, δεν μπορώ να πω. Γιατί η παράδοση είναι του λαού. Δεν είναι χτίμα δικό μας, των καλλιτεχνών ή των εκφραστών. Είναι, οι παραδόσεις είναι των λαών. Ο λαός λοιπόν έχει και την ανάγκη και την νοσταλγία και την θέληση να στήσει την κοινωνική του εκδήλωση και θα επιλέξει μετά ύστερα τον εκφραστή του, τον τροβαδούρο του, να διευθετήσει αυτή την κοινωνική. Εκεί έγινε λοιπόν σε εμάς, στους καλλιτέχνες, πόσο θα δώσουμε κι εμείς από τον εαυτό μας να γίνει ένα ωραίο ατμόσφαιρο και να συζητιέται μετά και να, ο ίδιος ο κόσμος μετά να σε τοποθετήσει σιγά σιγά κάπου εκεί που αυτός εκτιμά. Υπάρχουν κάποιοι που ασκούν σκληρή κριτική σε κάποιους καλλιτέχνες για το πώς έχουν αλλάξει την παράδοση, για το πώς την έχουν τροποποιήσει στα δικά τους μέτρα. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό, διότι επαναλαμβάνω, δεν είμαι αυτής. Αυτός που θα την παραπείσει, υπήρχαν και παλιά άνθρωποι οι οποίοι αυτό νομίζανε ότι ήταν κάτι καλό που τους έκφραζε και το καταθέτανε, αλλά ο χρόνος τους έβαλε στην άκρη. Mm. Ό,τι δικαιάσαι, Νικολέτα μου, θα το πάρεις, άφησε το χρόνο, θα σου το δώσει και ο κόσμος θα συμβάλλει σε αυτό. Αλλά εσύ πώς θα το φεξάρεις, πώς θα το επεξεργαστείς, πώς θα το διαχειριστείς. Εκεί σε σένα. Και να συνδέσεις αυτά που προανέφερα προηγουμένως, τους στίχους, ανάλυσε τους στίχους και δεν θα χάσεις. Χάνονται πολλοί μουσικοί στον δρόμο, μετά από γλέντια, μετά από κάποια κοινωνική εκδήλωση. Και αυτό έχει αρχίσει και... Ατυχήματα που... Τροχαία. Πράγματι και ερχόμαστε πάλι στο προηγούμενο και λένε το πρότυπο. Όταν λοιπόν έχεις πρότυπα ανθρώπων οι οποίοι θα σε επιβάλλουν ή θα νομίζω ότι είναι κάτι ευχάριστο το να πιάσω να πιω κούπες και να μέσα σε μία ώρα να κάνω όλο αυτό το πράγμα και η μία ώρα αυτή να είναι μια βραδιά και να λες ύστερα γλέντι ήταν αυτό? Όχι. Παλιά γλεντίζανε άνθρωποι 3 και 4 μέρες και 2 μέρες και 1 μέρα, αλλά είχαν διάρκεια. Mm. Δεν μεθούσανε τόσο εύκολα, γιατί πήρανε, είχαν μια ωραία... Χωρίς υπερβολή. Ναι, χωρίς υπερβολές. Και το ευχαριστιόταν. Έτσι. Σήμερα αυτό που διαπιστώνω είναι μέσα σε μια σύναξη παρέα, ξέρω εγώ, 1 ώρα, 2 ώρες,
να μεθύσουν οι μισοί, να τους πάμε στα σπίτια και να συζητιέται μεθαύριο ότι ήπια με κούπες, ήπια με αυτό. Δεν συζητάνε για ουσιώδεις πράγματα. Ότι άκουσα αυτό τον ωραίο στίχο, άκουσα μια ωραία φωνή που τραγουδίσε ο Τάδης που δεν τον είχα ακούσει ενώ ντρεπότανε, αλλά τζιγκλίστηκε από την παρέα και για πρώτη φορά εκφράστηκε και έβγαλε ένα συνέστημα. Μπορεί να ήταν και φάλσος. Όταν λοιπόν αυτά συζητήσεις και αυτά να λύσεις, εκεί είναι όλο το μεγαλείο και της ζωής και της... Τι θέλετε να σας φέρει το 2019? Υγεία, τίποτα άλλο. Υγεία. Υγεία, παιδί, τίποτα άλλο, σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν μια όμορφη συζήτηση, μια συζήτηση ανθρωπινή, απλή, μας βάζει να σκεφτόμαστε, κύριε Βασίλη, εγώ θα το πω έτσι. Δεν καταθέτω τίποτα περισσότερο ή πράγματα τα οποία δεν τα έχω βιώσει, δεν τα έχω ζήσει. Τα έχω δεκαετίες 60, όπως είπα προηγουμένως. Και σε αυτή την πορεία έχω πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά παραδείγματα. Εδώ, αν θα με επιτρέψεις, ναι, και να πω αυτή η ικανοποίηση που εισπράττεις και επικοινωνείς με λαούς που δεν έχουμε την ίδια γλώσσα. Και επικοινωνείς μέσω της μουσικής και του τραγούδιου. Εδώ είναι μια φωτογραφία που θα σας τη δείξω μετά, που ήρθε πριν 2 χρόνια μια Γερμανίδα, νήπια αγωγός, η οποία έφερε τη φωτογραφία κορνιζωμένη με τα παιδιά του νηπιαγωγείου, γερμανάκια. Δεν ξέρουν καλημέρα να πούνε. Και μου τη φέρνει κορνιζωμένη και μου τα βάνει στο YouTube που λέτε εσείς της τεχνολογίας, αυτά που εμείς παλιά δεν τα είχαμε. Και κάνουν χορογραφία και τραγουδούν τραγούδια μου με τις λέξεις ελληνικές καθαρότατα και κάνουν χορογραφία. Αυτό μπορείς να μην αναλύσεις και να πεις ότι η μουσική, τη δύναμη που έχει να επικοινωνήσεις με λόγους που δεν έχουν την ίδια δυσυγρασία, την ίδια γλώσσα, την ίδια κουλτούρα, και αισθάνεσαι και λες ότι αυτός ο τόπος έχει τέτοια δύναμη και μέσω ενός σου καλλιτέχνη, μπορεί να μην ήμουν εγώ, να είναι ένας άλλος, και είναι κι άλλοι που εκφράζονται με άλλους. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτός ο τόπος έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να τη διαπιστώσει κανείς μέσα από τη μουσική και μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι την καταθέτουν και την περνούν στον κόσμο. Θα σας ζητήσω να κλείσουμε με μια συμβουλή. Την καλύτερη συμβουλή που έχετε στο μυαλό σας. Τι θα συμβουλεύετε εμένα, τι θα συμβουλεύετε τον κόσμο που μας παρακολουθεί? Η καλύτερη συμβουλή που θα δώσω, ο καθένας μας να σεβαστεί πρώτα τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.